αυτή η ομάδα θα κλέψει τις μπάλες εκείνη. Ναι, κατάλαβα. Άρα τρέχουμε. 3, 2, 3, πάμε, επίθεση! Με το ένα, θα πρέπει να πέσουμε πάνω. Μπράβο, Ιωάννη. Κύριε Κοσμίδη, βρισκόμαστε εδώ στο ΒΑΚ Τρίπολης για το καλοκαιρινό camp της ΑΕΚ Τρίπολης. Πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό το camp. Ήταν μια ιδέα που υλοποιήθηκε κυρίως διότι εντοπίσαμε την ανάγκη στην ΑΕΚ πέρσι με τον κύριο Βαλασόπουλο και τον κύριο Παπαδόπουλο, που υπήρχε στην πόλη για τους γονείς οι οποίοι εργάζονται και είχαν πρόβλημα με τα παιδιά τους τα πρωινά, μετά το τέλος της σχολικής περίοδου. Και έτσι είχαμε αυτή την ιδέα, την οποία και υλοποίησαμε με δυσκολίες, αλλά και με επιτυχία στο τέλος, να μπορέσουμε να παίρνουμε τα παιδιά το πρωί περίπου στις 7.30-8.30, αναλόγως κάθε γονιός πώς τον εξυπηρετεί, και στις 4 η ώρα, 3 με 4, να μπορέσουν να τα παίρνουν πίσω, αφού έχουν φάει και κάτι και αφού έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Ο σκοπός ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα αθλήματα, ώστε τη χρονιά που έρχεται μετά το χειμώνα να μπορέσουν να επιλέξουν κάποιους σαν εξωσχολική δραστηριότητα. Γι' αυτό το λόγο βρήκαμε και συμπαραστάτες, άφυλο κερδός, θέλω να τονίσω αυτό, διάφορους επαγγελματίες της πόλης, οι οποίοι ήρθαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΚΑΜ, από διάφορα αθλήματα εννοώ δηλαδή, με απότερο σκοπό και εύλογο σκοπό, κάποια παιδιά να αγαπήσουν ας πούμε το παγκράτιο, κάποια παιδιά να αγαπήσουν το καράτε, κάποια παιδιά να αγαπήσουν το βόλι, κάποια παιδιά να αγαπήσουν το στίβο. Και ίσως μετά το χειμώνα να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να τα εντάξουν στους συλλόγους τους ή στις τάξεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί κατά βάση υπήρχαν συνέργειες οι οποίες από όσο ξέρω στην πόλη ας πούμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και τόσο συχνές, και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Πόσο σημαντικό είναι μέσα και από αυτή τη δραστηριότητα να μπορείτε να συμβάλλετε καθοριστικά στο να δώσετε ερεθίσματα στα παιδιά στο να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό? Μα αυτό είναι και όλο το νόημα. Τα κίνητρά μας ήταν δύο. Τα παιδιά να γνωρίσουν τον αθλητισμό, διότι, και όχι μόνο να γνωρίζουν τον αθλητισμό, να φύγουν τα πρωινά τους όταν δεν έχουν σχολείο, να φύγουν μέσα από τα σαλόνια του σπιτιών τους και από τους καναπέδες τους. Αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Εγώ το βλέπω, έχω δύο παιδιά από τα δικά μου τα παιδιά. Εάν δεν γινόταν κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει κάποια δομή του Δήμου ή κάτι που θα μπορούσε να κάνει ακριβώς αυτό, εάν δεν γινόταν κάτι τέτοιο, θα είχαμε παιδιά που τρεις μήνες θα καθόταν με ένα τάμπλετ. Και αυτό το πράγμα εγώ το βρίσκω προσωπικά τραγικό. Κάναμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια ώστε τουλάχιστον τα πρωινά τους να γνωρίσουν το καθένα τους από 10 διαφορετικά αθλήματα. 10 διαφορετικά αθλήματα. Τώρα, εάν φτάσουμε σε σημείο κάποιο να το ενδιαφέρει, είναι ευλογία Θεού. Και πάλι όμως θα γνωρίσουν αυτά τα αθλήματα ώστε να έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν κάποια από αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο. Να φύγουν τα παιδιά από τον καναπέ. Το δεύτερο κίνητρο ήταν αυτό που σας είπα και αρχικά, η ευκολία στους συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εργαζόμενοι άνθρωποι, πλέον στις οικογένειες εργάζονται, πριν εργάζονται και οι δύο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θεωρούμε ότι δώσαμε μία ανακούφιση, μία λύση. Έχει ξεκινήσει το camp αρκετό καιρό τώρα, κάποιες μέρες, και μας είπατε ότι έχουν γίνει εγγραφές, έχουν ξεκινήσει κάποια παιδιά να αθλούνται. Μπορεί κάποιος να έρθει και τώρα ακόμα να. Εννοείται. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γραφτεί. Πρώτα απ' όλα θα κρατήσει 6 εβδομάδες. Θα κρατήσει μέχρι τέλος Ιουλίου. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι γνωρίζουν το πρόγραμμά τους εξ αρχής και έχουν γράψει τα παιδιά τους για 6 εβδομάδες. Από τώρα. Το ξέρω. Υπάρχουν γονείς που τα έχουν γράψει για 2 εβδομάδες γιατί ξέρουν ότι θα φύγουν διακοπές. Υπάρχουν γονείς που για 1 εβδομάδα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος τώρα να έρθει και να κάνει εγγραφή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει να κάνει εγγραφή. Αναλόγως με το πρόγραμμα των διακοπών του, αναλόγως με το. Και πού μπορεί να απευθυνθεί? Θα απευθυνθεί στον κύριο Παπαδόπουλο, Γεώργιο, εδώ στο ΔΑΚ, στο γραφείο της ΑΕΚ Τρίπολης, της Ακαδημίας Τέννις ΑΕΚ Τρίπολης. Κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος των Ακαδημιών Τέννις της ΑΕΚ Τρίπολης. Με αφορμή την δεύτερη χρονιά διεξαγωγής του Τρίπολης Sports Camp,
σαφέστατα και η ΑΕΚ Τρίπολης, η Ακαδημία Τενής ΑΕΚ Τρίπολης, δίνει το δυναμικό παρόν σε αυτή την διοργάνωση. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για τη φετινή πρωτοβουλία εκτός της ΑΕΚ Τρίπολης και άλλων συλλόγων. Ναι, η ΑΕΚ Τρίπολης και ο ΚΟΑ Τρίπολης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μπήκαν στη διαδικασία να υλοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το Tripoli Sports Camp 2017 που ξεκίνησε πέρυσι πήρε σάρκα και οστά φέτος με το Tripoli Sports Camp 2018. Η ΑΕΚ Τρίπολης με όλα τα τμήματα, το τένις, το πικ-πονγκ, το ποδόσφαιρο, το ποδήλατο συμμετέχει στο Tripoli Sports Camp και εμείς σαν όμιλος τένις είμαστε από τους κύριους διοργανωτές σε αυτή τη συνδιοργάνωση των δύο μεγάλων συλλόγων. Πείτε μας λίγο το σκοπό αυτού του camp, δηλαδή σε τι βοηθάει τα παιδιά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δομή, αθλητική δομή στην Τρίπολη γενικά το καλοκαίρι. Το Tripoli Sports Camp βοηθάει όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με πάρα πολλά αθλήματα, να γνωρίσουν αρκετά σπορ μέσα από δραστηριότητες, εκμάθησης αλλά και σε παιχνιώδη μορφή βέβαια, και από εκεί και μετά να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν στη διάρκεια του χειμώνα. Είναι μια πολύ καλή προσέγγιση αυτών των δύο σωματείων όπως τον έφερα και πριν. Βοηθάει τα παιδιά να δουν διάφορα σπορ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 αθλήματα για αυτή την εβδομάδα που τα παιδιά δραστηριοποιούνται, μαζί βέβαια με τις εξωγηπαιδικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγησή τους. Και πείτε μας τι ωράριο, από πότε μέχρι πότε μπορεί κάποιος μέσα στην ημέρα να ασχοληθεί με αυτό? Εμείς σαν υπεύθυνοι του Tripoli Sports Camp βρισκόμαστε εδώ από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι γονείς κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους την ώρα που δουλεύουν, γιατί κάποιοι, μην ξεχνάμε, δουλεύουν το πρωί, και βέβαια να τα πάρουν με το τέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 4 εδώ. Από τις 2 η ώρα βέβαια μπορούν κάποιοι, αν θέλουν, μετά από το σνακ που τους δίνουμε, να παραλάβουν τα παιδιά τους από το δεκάζιο γεροκομείο όπου τα απασχολούμε με εξωγηπαιδικές δραστηριότητες, και να τα αφήσουν αν θέλουν μέχρι το τέλος του προγράμματος που είναι οι 4 ώρα το απόγευμα. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέχρι πότε, μέχρι τέλος Ιουλίου? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα βασίζεται σε 6 περιόδους, 6 εβδομαδιαίες περιόδους. Ξεκινήσαμε από τις 18 του μήνα και τερματίζουμε 27 Ιουλίου. 18 δηλαδή 6 με 27 Ιουλίου. Η περίοδη μας είναι 6, είναι ανεβδομάδα, και οι γονείς μπορούν να έρθουν όποτε θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους μέσα σε αυτές τις εβδομάδες, έτσι ώστε να γνωρίσουν τον κόσμο των αθλημάτων. Πρόεδρος της ΑΕΚ Τρίπολης, κύριος Παλασόπουλος. Κύριε Παλασόπουλε, με αφορμή το δεύτερο Tripoli Sports Camp, που είναι μια πρωτοβουλία στην οποία η ΑΕΚ Τρίπολης και ο ΚΟΑ Τρίπολης προσπαθούν να φέρουν τα παιδιά σε δημιουργική απασχόληση καθημερινά τη διάρκεια των καθημερινών διακοπών τους, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την, και για τη σημερινή έτσι, πρωτοβουλία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτή τη δράση που κάνει η ΑΕΚ Τρίπολης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ. Η αρχική σκέψη είναι, καταρχήν, όπως πολύ καλά είπατε, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτό ήταν ένα μέρος του στοιχήματος που είχε αναλάβει η ΑΕΚ. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι εθνικής. Το στοίχημα της ΑΕΚ λοιπόν είναι να κάνει πράγματα τα οποία θα γίνουν σιγά σιγά θεσμός. Και αυτό γιατί θέλει να δημιουργήσει μια αθλητική κουλτούρα και στην πόλη μας. Άλλωστε, ο σκοπός ενός αθλητικού αεραστεχνικού σωματείου νομίζουμε ότι αυτός πρέπει να είναι. Τι κάνουμε τώρα? Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Τρίπολη δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα για τα παιδιά που τελειώσαν το σχολείο τους, το δημοτικό ιδιαίτερα. Και από τις 18 Ιουνίου έως το τέλος Ιουλίου θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε κοντά στον αθλητισμό. Θα γνωρίσουν τα αθλήματα που έχουν τα τμήματά μας και όχι μόνο. Διότι ξέρετε, η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που δεν φοβάται ούτε την εξωστρέφεια, ούτε τον θεμητό αθλητικό υγιή ανταγωνισμό.
Γι' αυτό λοιπόν έχει φέρει και προπονητές και γυμναστές από άλλες ειδικότητες που δεν είναι έτοιμα τα δικά μας, όπως είναι ο ΚΟΑΤ, όπως είναι η γυμναστική, και τα παιδιά μέσα από αυτή τη δράση θα γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα. Αυτός είναι ο ένας στόχος μας. Άρα θα έχουμε δημιουργήσει έναν πληθυσμό, έναν αθλητικό πληθυσμό που τον χειμώνα θα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει τις δικές του επιλογές και να πλαισιώσει όλα τα αθλητικά σωματεία της Τρίπολης. Αυτή θα είναι και η επιτυχία μας και η διέξοδος δηλαδή που δίνουμε στα παιδιά μας. Το δεύτερο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα με την δραστηριότητα που έχουμε από τις 12 και μετά, και ουσιαστικά είναι μια δημιουργική απασχόληση από νηπιαγωγούς έμπειρους ή από ανθρώπους που ασχολούνται με άλλα πράγματα όπως η ρομποτική, όπως το καράτε ή τα σεμινάρια που γίνονται, ή ακόμα και την πισίνα που πηγαίνουμε την Παρασκευή, να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στα παιδιά μέσα από εκπαίδευση και παίδευση, κατά την έννοια την πραγματική του παιδεύω, αυτή που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει στα σημερινή νεολαία, ώστε δημιουργικά να φύγουν από τους καναπέδες των σπιτιών τους αυτό το διάστημα που χαλαρώνουν πλέον μέχρι να πάνε διακοπές με τους γονείς τους, και ταυτόχρονα να γίνουν άνθρωποι δημιουργικοί, να γίνουν άνθρωποι είτε από τις δράσεις, άνθρωποι που θα έρθουν σε επαφή με άλλους συμμαθητές τους και θα μπορέσουν το χειμώνα να είναι ξεκούραστοι και πνευματικά και σωματικά για να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες του σχολείου τους.